ανυπομονώ για απόψε, γιατί σήμερα είναι βραδιά Αλφα και έχει πρεμιέρα 10.30 ώρα και το Money Drop, το οποίο είναι αυτό το τηλεπαιχνίδι που δίνει τα περισσότερα χρήματα στην ελληνική τηλεόραση, 200.000 ευρώ. Και έμαθα ότι ο παρουσιαστής που μπαίνει άλλος από το Φάνη Μουρατίβ είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός λοιπόν και ας πάρουμε μία γεύση, γιατί εμείς βρεθήκαμε στα παρασκήνια λίγο πριν από την πρεμιέρα που είναι σήμερα στις 11.30 και να δούμε λοιπόν τι μας είπε στο νέο του ρόλο. Για πάμε. Φάνης Μουρατίδης, ο παρουσιαστής του πολυαναμενόμενου τηλεπαιχνιδιού Money Drop. Καλώς ήρθατε στο σκηνικό μας, έτσι. Είδατε ότι είναι σούπερ, είναι υπέροχο. Ενθουσιασμένος με αυτό που κάνετε. Έτσι είναι, γιατί εδώ είναι σαν το σπίτι μου. Περνάω ώρες αρκετές εδώ, αλλά πραγματικά το χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ τυχερός, νομίζω. Φλέρταρα πολλά χρόνια. Πάντα το σκεφτόμουν, δεν ήμουν όμως σίγουρος ότι το θέλω. Το μοναδικό παιχνίδι στην ελληνική τηλεόραση που ξεκινάνε οι παίκτες με 200.000 ευρώ. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Αυτή την αγωνία των παικτών τη ζείτε. Τη ζω, ταυτίζομαι με τους παίκτες. Για πρώτη φορά έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις 200.000 ευρώ. Τα έχεις στα χέρια σου. Στο χέρι σου είναι, στην τύχη σου είναι, στη διέστησή σου είναι, στις γνώσεις σου είναι. Να καταφέρεις να τα κρατήσεις ή να φύγεις από το πλατό με τα περισσότερα. Θέλω με όλους τους παίκτες να είμαστε μαζί, να πάμε μαζί σε αυτό το ταξίδι. Γιατί δεν είναι μόνο κέρδισα έχασα και μόνο το ρήμα παίξαμε εμένα με καλύπτει 100%. Σε ποιον είπατε από την οικογένειά σας, τους γιους σας, πρώτα ή στην Άννα Μαρία Παπαχαριλάμπους, ότι είπανε στο παιχνίδι, στο Money Drop? Νομίζω ότι ο πρώτος άνθρωπος είναι η Άννα. Κάθε επιλογή μου έχει να κάνει με την οικογένειά μου, οπότε είναι αδύνατον να μην το συζητήσω με τη γυναίκα μου αυτό. Το συζήτησα, πήρα γενναία την απόφαση και προχώρησα. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Υπήρξαν πολλοί παράγοντες που σου δίνουν τη δυνατότητα να πεις ναι, θα το κάνω, γιατί είναι πολλά χρόνια που συζητούσα και ήμουνα ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. Ήταν οι συνθήκες, ήταν η στιγμή, ίσως ήταν τώρα η ώρα. Σας παρακίνησε η σύζυγος, η Άννα Μαρία Παπαχαριλάμπου? Όχι, δεν νομίζω ότι με παρακίνησε. Δεν με επηρεάζει γενικώς τις επιλογές μου. Απλά ακούω μια δεύτερη σκέψη στη δικιά μου καριέρα μέχρι τώρα. Σε ό,τι και αν έχω κάνει, το σημαντικότερο κομμάτι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους το κάνω. Και αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου, σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ξανακάνει παρουσίαση, χωρίς αυτούς, Money Drop δεν θα είχαμε. Μπορώ να αναγνωρίσω τη βοήθεια και είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που με στηρίζουν. Θέλω να μου πείτε για τους γιους σας που είναι πλέον στην εφηβεία. Τι είπαν όταν μάθανε ότι θα παρουσιάσετε το Money Drop? Το αντιμετώπισαν πάρα πολύ φυσιολογικά. Σου λέει εντάξει, Money Drop, τι είναι αυτό το μπαμπά παιχνίδι, και εντάξει, μια χαρά.